μπορώ να έχω αυτό το δικαίωμα και να καταφέρω να εκπληρώσω τα όνειρά μου. Είμαστε σε μια ηλικία που το έχουμε συνειδητοποιήσει και το πιστεύουμε και θέλουμε απλά την ευκαιρία να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε λόγω χρόνου. Αν μπορέσουμε να μπούμε, θα τα καταφέρουμε ξεκάθαρα. Ενήλικες εργαζόμενοι με βεβαρημένα ωράρια αλλά οπλισμένοι με επιμονή και θέληση. Ο Βαγγέλης και η Ξανθούλα επέστρεψαν στα Θρανία και δίνουν καθημερινά τη δική τους μάχη για να προοδεύσουν και να πετύχουν τους στόχους τους. Επέστρεψαν στα Θρανία τα τελευταία χρόνια και ξενυχτούν πάνω από τα βιβλία. Με ένα όνειρο, εκείνο της εισαγωγής τους στο πανεπιστήμιο. Εσύ που στοχεύεις, τι θέλεις? Εγώ θέλω να μπω στο πανεπιστήμιο, στο Ρέθυμνο. Κάτι έχω στο μυαλό μου για σχολεία, μου το αποκαλύψουμε τώρα. Θα δούμε, αρκεί να τα καταφέρω. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι αρκετά δύσκολο, διότι δεν έχουμε χρόνο για διάβασμα, η ύλη είναι τεράστια, είναι τεράστια. Ένα όνειρο που ναυάγησε μετά τις τελευταίες αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια και την εξίσωση της κατώτατης βάσης εισαγωγής για πρωινά και εσπερινά λύκεια. Η εξίσωση έκοψε τα φτερά των μαθητών του εσπερινού λυκείου Ηρακλείου, όπως εξηγεί η διευθύντρια του σχολείου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι μαθητές μας να αποθαρρυνθούν. Πολλοί από αυτούς που είχαν σκοπό να δώσουν πανελλαδικές δεν έδωσαν, γιατί ένιωσαν ότι δεν θα μπορούσαν να τα καταφέρουν επειδή προέρχονταν από 2 χρόνια καραντίνας και το μεγαλύτερο διάστημα ήταν εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τελείως άδικο, γιατί δουλεύουμε οι μαθητές εδώ στα Εσπερινά. Εσύ πόσες ώρες δουλεύεις, πώς θα καταφέρνεις να έρθεις? Βασικά 8 ώρες. Είναι πολύ δύσκολο όταν δουλεύω να έρχομαι να παρακολουθώ τα μαθήματά μου, αλλά παρόλα αυτά το προσπαθούμε. Σε πανελλαδικό επίπεδο για το σχολικό έτος 2020-2021 από τις 776 θέσεις που προορίζονταν για μαθητές εσπερινών γενικών λυκείων καλύφθηκαν μόλις οι 83 εξαιτίας της εφαρμογής της ελάχιστης βάσης. Στο εσπερινό γενικό λύκειο Ηρακλείου από τους 29 υποψηφίους πέρασαν μόλις 3, ποσοστό επιτυχίας περίπου 10%. Όμως το 2019 από τους 39 υποψηφίους πέρασαν σε σχολές οι 32. Το 2020 από τους 36 είχαν επιτύχει 26. Κάθε χρόνο γύρω στα 30 άτομα μπαίνανε στα πανεπιστήμια. Φέτος δεν δώσανε, δηλαδή από τους 7 πέρασαν οι 3. Και ενώ είχαν σκοπό να δώσουν πάρα πολύ, δηλαδή πολλοί δεν πήγαν καν στις πανελλαδικές. Φέτος λοιπόν τα παιδιά του σχολείου μας και το 15μελές έχει δραστηριοποιηθεί να ξανακινήσει τη συζήτηση με το Υπουργείο πάνω σε αυτό το θέμα. Οι μαθητές μας ζητάνε και μια άλλη τράπεζα θεμάτων για την πρώτη και τη δεύτερη λυκείου που να αφορά μόνο τα εσπερινά λύκεια. Η Ξανθούλα και ο Βαγγέλης εξακολουθούν να στοχεύουν και οι δύο στην εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ένα όνειρο που θέλουν να υλοποιήσουν, γι' αυτό και ζητούν να εισακουστούν από το Υπουργείο Παιδείας. Η εξίσωση να αλλάξει, όπως και η ύλη στην οποία καλούνται να εξεταστούν. Θέλω να περάσω σε πανεπιστήμιο. Βασικά και συγκεκριμένα στα παιδαγωγικά.